Αγαπητοί φίλοι και φίλες της μεγάλης οθόνης αλλά και θεατρικής σκηνής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή, οι ταινίες της εβδομάδας με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Η αγαπημένη σας συντροφιά είναι έτοιμη να σας αποφορτήσει και να σας χαρίσει μια μικρή ιδέα για το τέλος κάθε ημέρα σας. Και αυτή την εβδομάδα οι ταινίες μας υπόσχονται να σας ψυχαγωγήσουν ξεχωριστά μέσα από τις ιστορίες που όλοι αγαπήσαμε. Φυσικά μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας έχουν αφετηρία την 5η 21 Ιουλίου. Το δράμα μιας αμαρτωλής έρχεται στις 10 παρα 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Μαρία Λεκατσά, σκηνοθεσία Δημήτρης Αθανασιάδης. Δραματική ταινία που προκάλεσε το πρώτο χτυποκάρδι το 1961 με τους Ελένη Χατζιαρχύρη, Γιώργο Καμπανέλη, Εφη Οικονόμου. Ένας αγνοούμενος αξιωματικός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια για να βρει την αραβωνιαστικιά του παντρεμένη με κάποιον άλλον. Πάμε να παρακολουθήσουμε μια ταινία που θα ξυπνήσει έντονα συναισθήματα το βράδυ της Πέμπτης. Τι κάνεις εδώ? Τίποτα. Εδώ θα κοιμηθείς? Τι να κάνω? Γιατί δεν πας σε ένα ξενοδοχείο? Έφαγα, ξέρετε, και τώρα φοβάμαι να πάω στο ξενοδοχείο. Μήπως δεν μου φτάσουν τα λεφτά και... Και τι άλλο? Τους ανθρώπους. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξενυχτήσεις εδώ. Έλα, θα σε πάω σε εκείνο το ξενοδοχείο απέναντι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα είναι καλύτερα από το παγκάκι. Έλα, σήκω. Δεν μ' αρέσει και πολύ εδώ μέσα. Να κλειδώσει την πόρτα σου. Ευχαριστώ για όλα. Εγώ φεύγω τώρα. Θα ξανάρθω αύριο να μιλήσουμε. Να δούμε τι μπορώ να κάνω για σένα. Το μόνο που θα ήθελα είναι μια δουλειά. Μια δουλειά οποιαδήποτε. Θα δούμε. Και μην ανησυχείς. Έτσι. Κοιμήσου τώρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και μην ξεχάσεις να κλειδώσει την πόρτα σου. Η ταινία «Έκλεψα τη γυναίκα μου» αποτελεί εκείνη που θα κλείσει τη βραδιά μας στις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιώργος Ολύμπιος, σκηνοθεσία Κώστας Τράντζαλης. Κομμωδία που κυκλοφόρησε το 1964 με τους Σταύρο Παράβα, Σιμώνη Κυριακίδου, Κώστα Ριγόπουλο. Ο νεόπλουτος Πέτρος, που πιστεύει ότι τα πάντα αγοράζονται, ακόμα και η ανθρώπινη συνείδηση, τα σπάει καθημερινά στα μπουζούκια με διάφορες κοπέλες, μέχρι που γνωρίζει τη Λένα, μια νέα που αδιαφορεί για τα χρήματά του και τον αποκρούει. Για να κάμψει την αντίστασή της, την προσλαμβάνει στο γραφείο του, αλλά εκείνη εξακολουθεί να τον αγνοεί. Να που τελικά τα μεγαλύτερα όχι μετατρέπονται στα πιο ισχυρά ναι. Η συνέχεια επί της οθόνης. Γεια σου, νομικέ μου σύμβουλε. Γεια σου, κύριε προϊστάμενε. Ξέπνιξη δουλειά. Γιατί δεν παίρνει μια γραμματέα? Θα γίνει και αυτή η ερωμένη σου, όπως και οι άλλες. Άκουσε. Αυτή τη φορά να διαλέξεις ένα κάρο. Έβαλα μια δημοσίευση. Μάλλον χρειάζομαι μια βοηθό δικηγόρο. Βοηθό δικηγόρο, είπες? Έχεις καμιά υπόψη σου? Αν έχω, λέει. Αλλά όχι ακόμα. Άσε πρώτα να πάμε με το δρόμο του Θεού και έπειτα βλέπουμε. Ευχής. Αφεντικό, η θεία σας. Αμάν. Κι είναι και θυμωμένη. Μπράβο, ρε μεμά. Όλο και κάτι καλό μου αναγγέλεις. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να την πάσω. Στάσου λίγο. Να την αφήσω απ' έξω. Δεν μπορείς να την διώξεις. Αφού της είπα ότι είστε μέσα. Μπράβο. Μου έκανε στην καρδιά περιβόλη. Δεν μπορεί η γυναίκα να περιμένει, σου λέω. Και ο Άγιος Ιερόθεος πώς περιμένει τόσο καιρό? Α, κοροϊδεύεις κιόλας από πάνω. Κοροϊδεύεις. Κράτησε την λίγο να πιω το ουίσκι μου, να πάρω κουράγιο και ύστερα μπας την μέσα. Καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρατάς αυτή την κρίνια στο γραφείο σου. Γιατί δεν τον διώχνεις? Στο μεμά. Α. Μα με πρίζει και εμένα. Με το δίκιο του. Νομίζει πως εσύ είσαι η αιτία που δεν μπορεί να χτίσει την εκκλησία. Α, μακαρίτσι ο πατέρας σου. Άκου να το βάλει και στη Διαθήκη ότι πρέπει να χτίσει εκκλησία στον Άγιο Ιερόθεο. Άμα παντρευτώ. Αυτό είναι το κακό. Του λέω του μεμά. Να στηχτήσω τώρα την εκκλησία στο χωριό σου. Όχι αυτός. Άμα παντρευτείς τότε. Το ίδιο και η θεία μου. Που θέλει να παντρευτώ, λέει, για να μη σβήσει η γενιά μας.
Ξύπνα Βασίλη, λέει η ομώνυμη ταινία του 1969, αυτή την Παρασκευή στις 9:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Κωμωδία με πολιτικές αποχρώσεις με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Αλέκο Αλεξανδράκη, Έλενα Ναθαναήλ και άλλους. Ο Βασίλης είναι δεξιόφρονας και είναι αφοσιωμένος υπάλληλος του εκδοτικού οίκου της κυρίας Φαρλάκου. Ο συναδελφός του Μάνος Αποστόλου είναι αριστερών πεπιθήσεων και δεν αντέχει το κλίμα της επιχείρησης, ιδιαίτερα τον προοδευτικό ποιητή Τιμολέοντα Φαρνάφα. Ο Μάνος φεύγει από την επιχείρηση ενώ ο Βασίλης αρκείται στο μικρό μισθό του και αγοράζει μανιωδώς λαχεία, ελπίζοντας ότι κάποτε θα αλλάξει η τύχη του. Τελικά θα τα καταφέρει? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την ξεκαρδιστική κωμωδία. Ω, καλημέρα, αγαπητέ Βασιλάκη. Τι κάνετε? Μόλις σας πήρα τηλέφωνο. Ποιος? Ένας θαυμαστής σας. Ω, βαρέθηκα τους θαυμαστές μας. Η κυρία Φαρλάκου. Δεν ήρθε ακόμη. Ένα καφεδάκι, να σας παραγγείλω. Δεν ισχύει, έχω παραγγείλει ήδη. Τι είναι, λοιπόν, πώς θα πάμε? Θρίαμβος. Οι καταιγίδες σας χάλασαν κόσμο. Πάταγο, τι λέτε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Ούτε θα μεταγίνει ένα τέτοιο θρίαμβο. Μόνο ένας ποιητής Τιμολέων Φανφάρας μπορούσε να σημειώσει. Μάλιστα, μόνο ο Τιμολέων Φανφάρας μας. Οι καταιγίδες σας είναι το βιβλίο του αιώνα. Και θα μείνει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διάβασες τα ποίηματά μου, ε? Διάβασα, τα έφαγα, τα ρούφιξα, τα έμαθα απ' έξω. Ποιο από όλα σου άρεσε? Ποιο μου άρεσε, ποιο να πούμε πρώτα αρέσει, κύριε Φανφάρα? Οι λέλαπες, οι οστρογόρθοι, δαιμόνοι λυσσασμένοι, τι αριστούργοι. Καλημέρα, Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Σου αρέσαν τα κουκιά? Τι λέτε, κύριε Φανφάρα, τα έχετε μαγειρέψει με έναν, τα έχετε συνθέσει με έναν? Είναι ένα σαρκαστικό ποίημα, αλήθεια. Έχω πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ σάτυρα όταν θέλω. Μήπως έχετε υπόψη σας ένα ποίημα? Το κόκκινο τυρί. Αλίμονο. Άμα δεν ξέρω το κόκκινο τυρί, τι ξέρω τι πείσεις. Αλίμονο, δεν το ξέρετε. Πώς είναι? Πώς είναι? Να το θυμηθώ μια στιγμή, να το σκεφτώ. Ναι, ναι. Ελάτε. Ελάτε. Δεν μου ήρθε στο μυαλό. Πέστε μου λίγο την αρχή. Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί. Το κοιτάμε, το συζητάμε. Αλλά τέτοιο. Δεν μασάμε. Χρώμα ωραίο, ευωδία. Και από μέσα. Αηδία. Έξοχα. Έξοχα. Καταλαβαίνετε το νόημα αυτού του ποίηματος. Ήμουν τώρα. Πώς είναι δυνατόν να το καταλαβαίνω? Όλη η σάτυρα για την κομμουνιστική ιδεολογία εκεί μέσα. Βρίσκεται στο τυρί. Θαυμάσια, θαυμάσια. Είναι πάρα πολύ ευτυχής που μπορείτε και ευανθύνεται στο νόημα της ποιησής μου. Πάντα εμβαθύνω. Άκουσε, φίλε Βασιλάκη. Σε τιμώ με τη φιλία μου διότι την αξίζει. Όχι μόνο επειδή είσαι ένας καλός φίλος και ένας θαυμαστής της ποιησής μου, αλλά και ένας ακρεφνής ιδεολόγος. Γι' αυτό θα σου κάνω ένα δώρο. Δώρο εμένα, τι δώρο θα μου κάνετε, κύριε Φανφάρα? Τα κοράκια. Ποιο πράγμα? Τα κοράκια. Έχετε κοράκια? Όχι, είναι ένα ποίημα που έγραψε τα μεσάνυχτα. Είσαι ο πρώτος που θα τα ακούσεις. Ο πρώτος είμαι. Ναι. Τι τιμή για μένα. Μα τι τύχε. Τώρα μου πάνε χέρα, μάλιστα. Η Δεσποινής Διευθυντής θα φτάσει στις οθόνες σας από το 1964, ένα τέταρτο πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Ασημάκης για Λαμάς, Κώστας Πρετεντέρης, σκηνοθεσία Αντίνος Δημόπουλος. Κωμωδία με τους Τζένι Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Διονύση Παναγιωτόπουλο. Η αυστηρή και τυπική διευθύντρια Λίλα Βασιλείου έχει υπό τις διαταγές της όλο το προσωπικό του τεχνικού γραφείου, στο οποίο αναλαμβάνει τη διεύθυνση. Παράλληλα όμως ψάχνει να βρει τρόπους γοητείας για να κατακτήσει τον ζωηρούτσικο υπομηχανικό Αλέκο Σαμιωτάκη. Πόσο καιρό θα πάρει στον πρωταγωνιστή μας να το καταλάβει? Μια μικρή απάντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί. Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά. Μια Δεσποινής και ένας κύριος. Κύριος. Μάλιστα, μαζί ήρθαν. Να περάσω. Μάλιστα. Στις Δεσποινής μου. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Εσείς, κύριε Βασιλείου, έλεγα και εγώ με ποιον κύριο ήρθε η κόρη σας. Είναι παλιά οικογενειακή μας συνήθεια. Ο παπάς με συνοδεύει σε όλες μου τις πρώτες. Την πρώτη μέρα που πήγα στο δημοτικό. Τόσο ήταν. Με μια τσάντα να. Ήδρα στο γυμνάσιο, στο πολυτεχνείο. Και τώρα στην πρώτη της εργασία μπορούσα να μην τη συνοδεύσω. Μα δεν είναι η πρώτη της εργασία, την είχα 2 χρόνια βοηθό. Ναι, αλλά εντωμεταξύ διακόψαμε. Πήγαμε στο Λονδίνο για νότερες σπουδές. Τον ακούτε πώς τα λέει, σαν να σπουδάσαμε μαζί. Και μήπως μαζί δεν σπουδάσαμε? Μόνο τα γράμματα έμαθες μόνη σου. Όλα τα άλλα, αγωνίες, ξενύχτια μαζί δεν τα περάσαμε. Πέρασες κι εσύ κάτι μόνος σου. Τι? Τα έξοδα. Αυτά λογαριάζεις, χαλάζεις. Καλός πατέρας ο κύριος Βασιλείου. Α, με συγχωρείτε που σας έφερα τόσο νωρίς, αλλά η ώρα της αναχωρήσεώς μου άλλαξε. Δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει. Στο Λονδίνο συνήθισα να ξυπνάω πρωί. Από τα χαράματα ξυπνούσαμε. Ήσασταν κι εσείς στο Λονδίνο? Ε, όχι, εγώ ξυπνούσα εδώ. 6 ώρα ήμουνα στο πόδι και έλεγα τώρα ξυπνάει η κυλίλα μου. Με συγχωρείς, μπαμπά, αλλά σε έριχνα. Εγώ ξυπνούσα 2 ώρες αργότερα. Τι αργότερα? Στις 6 δεν μου γράφει ξυπνώσεις. Ναι, αλλά με το Λονδίνο έχουμε 2 ώρες διαφορά. Μπα. Εντάξει, κυρία Μακράκη. Θα το πω στον κύριο διευθυντή.
Κύριε Δεφιντά, τηλεφώνησε ο κύριος Μακράκης ότι έρχεται αμέσως. Μήπως ο Αγγλόδεν. Σας παρασάς. Και ο Ναύαρχος. Ειδοποιήσατε και τον Ναύαρχο να είναι εδώ στις 8. Θέλω να του μιλήσω για την αντικατάστασή μου. Σε μια ώρα φεύγω. Μάλιστα, κύριε Δεφιντά. Ο κύριος Ναύαρχος τηλεφώνησε πριν από λίγο κι αυτός. Αυτή τη στιγμή μου είπε πίνει το γάλα του και έρχεται αμέσως. Ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, μη χάσετε την κοινωνική ταινία του 2004 «Μάτια από νύχτα» σε σενάριο σκηνοθεσία Περικλή Χούρσογλου. Πρωταγωνιστούν Βαγγελιό Ανδρεαδάκη, Γιάννης Καρατζογιάννης, Εκάβη Ντουμά. Στη σημερινή πραγματικότητα συναντούμε τρία πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία χωρίς ήρωες. Ο Χρόνης είναι ένας 45άρης οδηγός ταλίκας που απολαμβάνει να ταξιδεύει μόνος του στην Ευρώπη. Η 40χρονη Ελευθερία τον περιμένει πίσω στην Αθήνα για να κάνει ένα παιδί μαζί του, όσο ακόμα μπορεί. Η Βάλια είναι μόλις 20 χρονών και θέλει να αποδράσει από τη μικρή Κωμόπολη που ζει. Ο Χρόνης θα βρει τη Βάλια επιστρέφοντας στην Αθήνα και θα τη φέρει μαζί του. Για να σπάσουν το φράγμα της μοναξιάς τους, οι πρωταγωνιστές θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω και να βάλουν στην άκρη το εγώ τους. Ας πάρουμε μια γεύση από το μαγικό αποτέλεσμα που προκύπτει όταν εντελώς διαφορετικοί κόσμοι περιπλέκονται τόσο αρμονικά μέσα από το παρακάτω στιγμιότυπο. Στην παρούσα φάση, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Επόμενο τηλεφώνημα. Για πέστε μου, τι θέλετε. Σε μένα μιλάτε. Βεβαίως. Λέγεσαι. Ελευθερία. Δεν παίρνω για μένα, παίρνω για κάποιο άλλο πρόσωπο. Χρόνης, δίδυμη. Πρώτη φορά παίρνεις ελευθερία. Μάλιστα. Και τι θες να μάθεις. Αν μ' αγαπάει αληθινά. Μάλιστα. Το πρόσωπο αυτό δεν είναι μαζί σου τώρα. Όχι, ταξιδεύει. Το βλέπω. Θάλασσα. Είναι οδηγός Νταλίκας. Μάλιστα. Ελευθερία, με το πρόσωπο αυτό θα συνδεθεί σοβαρά. Γάμος. Δεν ξέρω αν είναι γάμος, αλλά με αυτό το άτομο πρόκειται να συνδεθεί σοβαρά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Τίποτα άλλο, οικονομικά, καριέρα, υγεία. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ελευθερία, είπαμε. Ναι. Καλώς να το δεχτείς στο φιλαράκο σου. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Προχωράμε στις ταινίες το Σαββάτου 23 Ιουλίου. Ένα τέταρτο μετά τις 9 μετά μεσημβρίας υποδεχτείτε την ταινία «Πεινασμένος και Τζέντλεμαν». Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Λαζαρίδης. Κομμωδία που κυκλοφόρησε το 1989 με τους Σωτήρη Μουστάκα, Μέρη Φαρμάκη και Περικλή Ματσούκα. Ένας τίμιος και ευσυνείδητος άνεργος που ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά, πέφτει θύμα απατεώνα που τον ξεγελά λέγοντάς του ότι του βρήκε δουλειά και του τρώει και τα τελευταία του λεφτά. Απελπισμένος και πεινασμένος, βρίσκει δουλειά σε ένα γραφείο κομπάρσων. Ας περάσουμε στο απόσπασμα της ταινίας που επιβεβαιώνει το ρητό «Μάθε τέχνη και άστηνε και αν πεινάσεις, πιάστηνε». Άσε κατάλαβα. Ακούμπα επάνω μου. Πώς να κουμπίσω, για. Εγώ θα σε βολέψω. Ρε Σιμάκι, να έχεις καλά γεράματα έτσι και με βολέψεις, θα σου ανάψω μια λαμπάδα ίσα με το λευκό πύργο. Πού θα με βολέψεις, για. Στα λεωφορεία. Ναι, εκεί θα σε βάλω. Στα υπεραστικά λεωφορεία. Σαλονίκης Καβάλας. Στα λεωφορεία. Εις πράκτορα δεν έχω δίπλωμα. Όχι, μωρέ. Μυστικό ελεγκτή. Μυστικό τι μυστικό. Κοίτα να δεις, η διοίκηση έχει πληροφορίες ότι γίνονται λαθρέα δρομολόγια. Τι λαθρέα? Ότι παίρνουν τα λεωφορεία. Οι οδηγοί και οι σπράκτορες κόβουνε μουσαντέ ειστήρια, ματσώνουνε το χρήμα και δεν λένε τίποτα στη διεύθυνση. Κι ύστερα σου λένε προβληματικές και προβληματικές. Διότι άμα έχεις να κάνεις με τέτοιους τσογλανόσπορους, πώς θα πάει μπροστά ο τόπος? Διότι όλοι θέλουνε να φάνε. Κάτσε ρε κύριε, πώς πας να φας? Από πού θα φας? Από τον ιδρώτα του Κοσμάκη. Έσχομαι, μωρέ, χρειάζεται κάθαρση. Αυτό λέμε κι εμείς. Εγώ τι θα κάνω, ρε Σιμάκη? Η διοίκηση λοιπόν ζητάει μερικά τσακάλια για να τα διορίσει οι μυστικούς ελεγκτές. Θα στέκονται λοιπόν σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού και θα μετράνε πόσα λεωφορεία περνάνε. Καταπληκτικό, ποιος το σκέφτηκε? Απόφαση συλλογική. Μαζευόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, λέμε τις απόψεις μας, κάνουμε προτάσεις και τελικά αποφασίζουμε ό,τι πει ο πρόεδρος. Κατάλαβα, αυτό που λέμε ο λαός στην εξουσία.
Θες να μιλήσω του Προέδρου να σε πάρει? Διότι εγώ ξέρω τι τσακάλι είσαι. Σε καταλαβαίνεις, θα εγγυηθώ για σένα. Ναι. Μα είναι να ρωτάς, ρε Ασημάκια, αφού σου είπα, ό,τι δουλειά να είναι. Μπράβο, είσαι και ο πρώτος. Που θα προσλάβετε? Όχι, ο πρώτος σε αντίληψη. Και τι έγινε? Περίμενε, θα φτάσουμε και εκεί. Πότε πιάνω δουλειά, ρε Ασημάκια, γιατί καίγομαι. Κοίταξε να δεις, πρώτα πρέπει να πετύχω τον πρόεδρο στις καλές του για να του ρίξω και την πρόταση πακέτο. Κατάλαβες? Μήπως σου βρίσκονται εύκαιρα 7-8 χιλιαρικάκια για τα πρώτα έξοδα? Έξοδα, τι έξοδα? Αιτήσεις, παράβολα, χαρτόσημα, φωτοτυπίες, καταλαβαίνεις. Να του πάρω και ένα κουτί σοκολατάκια να τον γλυκάνω. Διότι ο πρόεδρος δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται? Πιστός υπηρέτης του δημοσίου συμφέροντος. 20 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας, ετοιμαστείτε να γελάσετε δυνατά με την κωμωδία του 1967 «Πατέρα κάτσε φρόνημα» σε σενάριο Λάκη Μιχαηλίδη, Γιώργου Κατσαμπή και σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλέκος Ζανετάκος, Μίρκα Καλατζοπούλου και Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ο Αντώνης θυμώνει με το τελευταίο γράμμα του γιου του Θωμά που σπουδάζει στην Αθήνα και του ζητάει για πολλωστή φορά χρήματα για τα εξέταστρα. Αποφασίζει να αφήσει το Αίγιο και να πάει στην Αθήνα για να δει τι συμβαίνει. Οι φόβοι του θα βγουν αληθινοί καθώς μαθαίνει ότι ο Θωμάς έχει ένα χρόνο να πατήσει στη σχολή και περνάει τον καιρό του σε γλέντια. Αμέσως τον στρώνει στο διάβασμα, αλλά ο Αντώνης δεν ξαναγυρίζει στο χωριό γιατί γνωρίζει την Πέττη, τη φίλη του Θωμά. Μήπως τελικά ο πατέρας βρήκε το δασκαλό του? Η απάντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί. Πατέρα, στείλε αμέσως 4 χιλιάρικα. Χρειάζονται για εξέταστρα, Θωμάς. Έλα, προχθές σου στείλε λεφτά. Αντώνη μου, είμαι αδελφή σου και πρέπει να σου πω αυτό που σκέπτομαι. Λέγε, Λευτέρη, τι θες να πεις? Να σηκωθείς να πας αμέσως στην Αθήνα. Ανησυχώ πολύ για το Θωμά. Εμένα με συμπαθέτε, πάω στο χωράφι. Άντε, γεια. Γεια σου, Τύρι, γεια σου. Για λέγε, Λευτέρη, γιατί αρχίζω τώρα να ανησυχώ κι εγώ. Πολλά τα λεφτά, Αντώνη μου. Πολλά, Σπούδασα κι εγώ γιο στην Αθήνα και ξέρω. Πολύ φοβάμαι μήπως έχει μπλέξει με τίποτα κακές παρέες. Λες. Έχει γούστο. Να συμβαίνει τίποτα τέτοιο, θα τον κουβαλήσω εδώ πέρα να το δέσω στο μαγκανοπήγαδος που να πέσει κάτω ανέστητος. Ετοίμασέ μου τη βαλίτσα μου. Πότε θα φύγεις? Τώρα αμέσως. Εύχομαι να τα βρεις όπως τα θες. Αλλά κοίταξε με τυχόν και κολλήσεις κι εσύ στην Αθήνα. Εγώ να κολλήσω? Το λέει υπερδικούλες, αδερφούλη μου. Ρε, πήγαινε, ετοίμασέ μου τη βαλίτσα χλαμάρα τώρα. Καλά. Ορίστε μας. Πήγαινε εδώ πέρα. Να κολλήσω εγώ στην Αθήνα. Σειρά έχει τώρα η ταινία της Κυριακής 24 Ιουλίου. Μικρή μεγάλη ενδράση, η οποία θα προβληθεί ώρα 9.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιώργος Λαζαρίδης, σκηνοθεσία Ορέστης Λάσκος. Μουσική κωμωδία που έκανε επιτυχία το 1963 με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μερία Ρόνη, Βασίλη Ευλονίτη. Ο Αντώνης και η Μαριάννα είναι ερωτευμένοι και παρόλο που δεν βρίσκονται στην πρώτη νεότητα, σκοπεύουν να παντρευτούν. Το μόνο πρόβλημα είναι πώς θα το πούν στα παιδιά τους, Ελίνα και Γιώργο, που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που τονίζει πως ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Έφυγε. Λες να μας είδε? Μα, δεν νομίζω. Πανάθε, μάθαινε, μας χάλασε τη βραδιά μας. Ήταν ανάγκη να κουβαληθεί αυτό το σαράβαλο στην Αργό. Έλατε. Είμαι να σκάσω, ξέρεις. Είπαμε κι εμείς να βγούμε ένα βράδυ σαν άνθρωποι να διασκεδάσουμε λιγάκι και. Μα δεν έπρεπε να φύγουμε. Τι λες, αστείευεσαι? Ξέρεις τη γλώσσα της εκέρενας. Αύριο θα βγάζε παράρτημα αυτή. Μα δεν μου λες, ως πότε θα κρατάμε τα προσχήματα? Λίγο ακόμα, αγάπη μου, λίγη υπομονή. Αυτό το λίγο είναι πολύ για μας, Μαριάννα. Δεν έχουμε μπροστά μας περιθώρια. Άλλωστε δεν κάνουμε τίποτα παράνομο. Χείρος εγώ, χείρα εσύ, αγαπιόμαστε. Και τι άλλο ζητάμε παρά να επισημοποιήσουμε το δεσμό μας? Τι θες να κάνω? Να παντρευτούμε τώρα αμέσως? Να έρθει αύριο ο γιος μου από το Λονδίνο να του πω δείξε μου το πτυχίο σου, να σου δείξω τον μπαμπά σου. Στον αιώνα του ατόμου ζούμε, Μαριάννα, πάρ' το χαμπάρι. Και ο αιώνα του ατόμου, κολοκύθια. Το ρωμαϊκό είναι ρωμαϊκό. Δεν αλλάζει ποτέ το ρωμαϊκό. Δεν ζούμε στην Αμερική. Να λες το παιδί σου, άκουσε εδώ. Αυτή τη βδομάδα μπαμπά σου είναι ο κύριος. Την άλλη βλέπουμε. Γι' αυτό σου λέω, πρόσεξε. Πρέπει με προσοχή να προχωρήσουμε. Θα τους κάνουμε εχθρούς μας, θα μας φέρουν εμπόδια. Εγώ είμαι έτοιμος για πραξικόπημα. Ποιο πραξικόπημα? Τρελάθηκες, αγάπη μου. Δεν είναι δυνατόν, πρέπει να κάνεις υπομονή με το μαλακό. Ομαλές δημοκρατικές λύσεις. Μην ξεχνάς πόσες θυσίες έκανε ο καθένας μας για το παιδί του. Από θυσίες πια, άλλο τίποτα έχω κάνει εγώ για αυτή τη μουσίτσα. Γι' αυτό σου λέω, αγάπη μου, μην τα χαλάσουμε όλα τώρα που είμαστε στο τέλος. Αχ, Αντώνη, έλα. Πάμε στα σπιτάκια μας τώρα. Στα σπιτάκια μας? Πότε θα πάμε και στο σπιτάκι μας? Θα πάμε και στο σπιτάκι μας, έλα.
Αυτή τη Δευτέρα και ώρα 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας, οι πόρτες ανοίγουν για τη θεατρική παράσταση του 1983 «Εταιρεία Θαυμάτων». Σενάριο σκηνοθεσία Στέφανος Στρατηγός. Κωμωδία με τους Κατερίνα Γιουλάκη, Τέτη Σχοινάκη, Ζαχαρία Ρόχα και άλλους. Μια ομάδα απατεώνων, προκειμένου να αποκτήσουν την κυριότητα κάποιων οικοπαίδων, παριστάνουν τους θεοσεβούμενους και ανακαλύπτουν ένα νέο Άγιο, τον Άγιο Βαλάντιο. Προσπαθούν να πείσουν έναν αθώο βοσκό να τους παραχωρήσει το οικόπεδό του για να γίνει ο ναός του Αγίου Βαλαντίου και για να τον πείσουν στείνουν ένα ψευθοθαύμα. Πώς θα τα πάει άραγε αυτή η εταιρεία? Πάμε να πάρουμε μια ιδέα μέσα από το απόσπασμα που ακολουθεί. Να τα να τα και να να τα. Να τα να τα και να να τα. Εσύ είσαι, μωρέ. Καλημέρα σας, αδελφοί χριστιανοί. Η χάρη του Αγίου Βαλαντίου ή η επί μας. Κατεραμένε! Τι έκανες εκεί, μωρέ! Αν δεν τον έχουν σε δική αστυνόμη, είναι αδιόρθωτος, αμετανόητος! Δεν τολμάς να σηκώνεις χέρια πάνω μου. Μπροστά μου! Πάρ' το στο μπουτρούμι. Πάμε! Έλεος, κύριε Νοματάκα! Σας παρακαλώ, σας εκετεύω, σας εξορκίζω σ' ό,τι έχετε αγάπη των κυρίων. Μην του κάνετε κακό. Γονιπετή ζητώ την επιτυχία σας για τον αδελφό μου. Δεν είμαστε καλά. Σκαπάνω, μωρέ. Γι' αυτό ζητάς επιτυχία. Δεν βλέπεις που σε κατάντησε. Δεν πειράζει, κύριε Νοματάρχα. Εγώ δεν του κρατώ καμία κακία. Συγχωρήστε τον κι εσείς. Ας είναι για χάρη του Αγίου Βαλαντίου. Μνήστητη μου, κύριε. Άστον. Για πήγαινε να σε χρειάζομαι. Μάστε. Αυτός είναι χριστιανό. Συ του άνοιξες το κεφάλι και αυτό σου δείχνει την αγάπη του. Με ρωτάει όμως εμένα τι θέλω. Αδελφέ μου, δεν μου επιτρέπεις να σου ασπαστώ την Παριάν. Να ασπαστείτε. Δεν το βλέπεις. Αυτός λυσά μαζί σου. Αδίκως. Αλλά δεν φταίσαι εσύ, αδελφέ μου. Φταίει ο σατανάς που μπήκε εντός. Σε μένα μπήκε ο σατανάς. Κάτσε. Ευχαριστώ, κύριε Νομοτάρχε. Κάτσε και εσύ! Μα γιατί απομακρύνεσαι από μένα, ο αδελφέ μου. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο σ' αγαπώ. Δεν είμαστε καλά. Με την πιο άδολη χριστιανική και αδελφική αγάπη. Μίστητη μου. Τρέλα είναι, θα περάσει, αλλά πρώτα θα σταθεί στις οθόνες μας την 3η 26 Ιουλίου, 5 μόλις λεπτά μετά τις 10 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Κώστας Παπαπέτρου, σκηνοθεσία Μάριος Ρετσίλας. Κομεντή που μας μεταφέρει πίσω στο 1972 με τους Γιώργο Κάπη, Κατερίνα Γιουλάκη, Μπάμπη Ανθόπουλο. Μια οικογένεια γενιάζει το νέο τους κατάστημα σούπερ μάρκετ. Η ιδιοκτήτρια πιστεύει ότι παράλληλα αλλάζει και το κοινωνικό του στάτους και προσπαθεί να παντρέψει την κόρη της με έναν ευκατάστατο εργολάβο. Ο σύζυγος όμως θέλει το λογιστή του για γαμπρό και έτσι συνεχώς δημιουργούνται φασαρίες στην οικογένεια. Ο γιος εμπνέεται από την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι και φτιάχνει στιχάκια. Ποιος γαμπρός θα κερδίσει τελικά? Ας πάρουμε μια μικρή γεύση από την κομεντή που θα σας φτιάξει το κέφι το βράδυ της Τρίτης. Τι έγινε, μωρέ? Πάλι ο Ζήλης θα μας κάνεις? Γιατί τι έκανα δηλαδή? Εμείς θα φάμε χωριάτικη σαλάτα. Αλίμονο. Ποιος την παράγγειλε, παιδί μου? Εγώ την παράγγειλα. Να την πάρεις πίσω. Μια πιο αριστοκρατική. Τι λες, μωρέ, τώρα? Μάλιστα, μπαμπά, μια αριστοκρατική. Δεν υπάρχει τέτοια σαλάτα. Μα τέλος πάντων, παιδί μου, τι κόσμος έρχεται εδώ μέσα? Πάρα πολύ καλός κόσμος. Αποκλείεται. Ο κύριος Χατζιμπέκουλας. Αγαπητοί μου φίλοι, τι γίνεστε? Πώς από εδώ, κύριε Χατζιμπέκουλα? Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ έρχεται. Μα γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς, επειδή έρχεται όλος ο καλός ο κόσμος. Καθίστε, παρακαλώ. Ξέρετε, με περιμένει η παρέα μου και. Δεν πειράζει, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, πίνετε εδώ ένα ποτηράκι και πάτε μετά στην παρέα σας, έτσι. Αν είναι για ένα ποτηράκι. Καθίστε. Με συγχωρείτε, στη σαλάτα τι να την κάνω? Θα τη φάω εγώ. Εσείς την τρώτε τη χωριάτικη σαλάτα, κύριε Χατζιπέκουλα? Μόνο χωριάτικη τρώω, καμιά άλλη. Αλίμονο, όλος ο καλός ο κόσμος μόνο χωριάτικη σαλάτα τρώει, παιδί μου. Φέρε μας άλλη μια χωριάτικη σαλάτα. Ω, το μάτι μου. Έπαθες τίποτα, κύριε Σπύρο, σου πόνεσε η κοιλιά? Όχι, θα περάσει, θα περάσει. Να σας γνωρίσω την κορούλα μου. Τι κάνετε, κύριε Χατζιμπέκουλα? Καλά, ευχαριστώ. Μα γνωριστήκαμε στα εγγένεια του σούπερ μάρκετ, νομίζω. Και βέβαια την είδατε. Μα το θυμάμαι. Και από εδώ να σας στήσω το φίλο και λογιστή του μαγαζιού μας, Αντώνη Χατζηφώτη. Χαίρομαι πολύ. Πώς πάνε οι δουλειές στο σούπερ μάρκετ? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, μην ανησυχείτε.
Βλέπεις ότι ενδιαφέρεται για σένα. Να πιω στην υγειά σας γιατί με περιμένει και παρέα μου. Στην υγειά σας. Κυρίες μου, χάρηκα πολύ. Κύριοι, καλή σας νύχτα. Και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Και εμείς το ελπίζουμε. Αλλάζουμε κλίμα και προχωράμε στο μελόδραμα του 1963, το Μεροκάματο του Πόνου, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Τετάρτη 27 Ιουλίου, 5 μόλις λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Κώστας Ασημακόπουλος, Νέστορας Μάτσας, σκηνοθεσία Νέστορας Μάτσας. Μελόδραμα με τους Ορέστη Μακρύ, Μίρκα Καλατζοπούλου, Λευτέρη Βουρνά και αρκετά ακόμη γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Παρά την ηλικία του, ο Μαστροβαγγέλης εργάζεται σκληρά στις οικοδομές για να σπουδάσει τον γιο του Στέλιο και να παντρέψει την κόρη του Μαρία. Ο Τζίμις, ο γιος του αφεντικού, θα βάλει στο μάτι τη Μαρία, αλλά όχι με καλό σκοπό. Πάμε να παρακολουθήσουμε μια προσπάθεια του γονιού να κερδίσει την ευτυχία, η οποία όμως μετατρέπεται σε σκληρό αγώνα για επιβίωση. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη μελέτη σου, Στέλιο. Μπράβο. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Είμαι περήφανος που έχω ένα φοιτητή σαν και σένα. Αντίο. Τα σέβομαι. Περίμενες πολύ, αγάπη μου. Όχι, Στέλιο. Πες μου όμως, πώς τα πήγες σήμερα. Θαυμάσια. Αν κατορθώσω και τελειώσω και αυτό το πανεπιστημιακό έτος, από το χρόνο ο καθηγητής Δοξαράς θα με πάρει βοηθό του στην κλινική. Είναι πολύ ευχαριστημένος μαζί μου. Μπράβο, αγάπη μου. Είμαι τόσο βέβαιη για σένα. Θα γίνεις ένας μεγάλος γιατρός. Και όλη η Αθήνα θα μιλάει για σένα. Δεν με νοιάζει αυτό. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι να πηγαίνω στους νοικισμούς και στις παράγκες. Να κοιτάζω τα παιδάκια που έχουν τόσο ανάγκη. Αυτό είναι ένα ωραίο ιδανικό. Που θα το πραγματοποιήσεις. Γιατί έχεις μέσα σου δύναμη και αγάπη. Ευχαριστώ, Άννα. Πες μου όμως τα δικά σου. Πώς θα πήγες σήμερα στο γραφείο. Δεν είχε σήμερα γραφείο. Γιατί? Να πηγαίνουμε, Στέλιο, και θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, Άννα. Μου είπαν από το γραφείο που δούλευα. Δεσποινείς. Οι δουλειές μας δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Και με λύπη μας είμαστε υποχρεωμένοι να σας απολύσουμε. Περάστε αύριο να πάρετε την αποζημίωσή σας. Δεν ξέρω τι να πω, Άννα. Είχα κάνει τόσα όνειρα όταν πέτυχα αυτή τη δουλίτσα. Θυμάσαι, δώσε αυτό το ερημικό καφενεδάκι τα λέγαμε. Ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Άννα. Έβαζα μάλιστα κάθε μήνα και κάτι χρήματα στην πάντα για να ψωνίσω μερικά πραγματάκια που θα μας χρειαζόντουσαν όταν θα παντρευόμαστε και ανοίγαμε ένα δικό μας σπιτικό. Το χαμόγελο δεν θα αργήσει να ζωγραφιστεί ξανά πάνω σας, αφού στις 10:20 μετά μεσημβρίας έρχεται ένας αξιοπρεπής Καζανόβας. Κωμωδία που ξυπνάει το χιούμορ του 1988 με τους Νίκο Παπαναστασίου, Ισμήνη Καλέση, Νίκο Χίτα. Ο Κοσμάς, ένας καταπιεστικός σύζυγος που αποφεύγει την ερωτική επαφή και τη δημιουργία οικογένειας, εγκαταλείπεται από τη γυναίκα του. Όταν μένει αδέσμευτος, γνωρίζει άλλες γυναίκες, τις οποίες όμως βρίσκει στοιχεία που του θυμίζουν τη σύζυγό του. Αποφασίζει λοιπόν να τη φέρει πίσω και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να της υποσχεθεί ένα παιδί. Έτσι λοιπόν καταστρώνει ένα σχέδιο. Ποια εμπόδια θα συναντήσει η συνέχεια επί της οθόνης. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κοσμά. Με ζήτησε κανείς. Όχι, κύριε Κοσμά. Ο κύριος Λάκης είναι κάτω. Μας. Πιο πολύ να γίνει προκλητικό. Να φαίνεται το στήθος, παιδί μου. Όλο τα επίμαχα σημεία τροποποιείς, κύριε Λάκη μας, έτσι. Έλα, βρε παιδί μου, σήμερα βρήκες να αργήσεις. Γιατί σε μπέρδεψε το ντεκολτέ. Τι έγινε. Έλαβα. Τηλεφώνησε ο Κοβέος. Ξαμολυθήκαν οι καμικά στις βιοτεχνίες. Ποιοι αυτοί με τις μηχανές. Όχι, βρε Κοσμά, οι εφοριακοί κάνουν ντου αδιακρίτως, τα κατεβάζουν όλα κάτω και ψάχνουν φύλλο και φτερό, όλα. Ας τα κατεβάσουν. Το πολύ, να τους δώσουμε και ένα ξεσκονόπανο να μας ξεσκονίσουν τα ράφια. Τι λες, μωρέ, τι γελάς, μωρέ. Τα βιβλία εκείνα τα πήρες χθες σπίτι σου. Δεν μου είπες ότι θα τα πάρεις εσύ στο σπίτι σου.
Εγώ χθες πήγα κατευθείαν σε μια δουλειά. Α, πολύ μυστικοπαθήσε, κύριε Λάκη μας. Και δεν μας λες και τίποτα. Πες μας, Λίζα, και... Ρε Κοσμά, κοντολογείς τα βιβλία ένα ακόμα στο γραφείο σου. Ποια βιβλία, τις εφορίες λες. Α, τα που είναι τα καλά από πάνω και αυτούς που τους κλέβουν από κάτω. Τι έγινε. Ρε, θα φύγε πάρτα και φύγε γρήγορα. Έλα, έλα, θα μας κάψουν. Όχι, πες μου τι να πάρω, τα πάνω ή τα κάτω. Καλά, δε, δεν μας πιάσανε, κάτσε. Επί τη ευκαιρία να περάσουμε και από τον Χρήστο. Άλλος κλέφτης αυτός. Έληξε κι άλλο γραμμάτιο χωρίς να πληρώσει. Άμα πληρώσει, να με χέσει. 5.000 ψέματα φέρνει η ταινία του 1966 την 5η 28 Ιουλίου στις 10:25 μετά μεσημβρίας. Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι ταινίες της εβδομάδας. Σενάριο Σταμάτης Φιλιππούλης, Βύρον Μαρκίδης και σκηνοθεσία Γιώργος Κωνσταντίνου. Κομμωδία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Διονύση Παναγιωτόπουλο, Σαπφό Νοταρά. Δύο φτωχοί φοιτητές γνωρίζουν έναν συλλέκτη αρχαίων αντικειμένων, ο οποίος τους προσλαμβάνει για να κλέψουν από έναν άλλο συλλέκτη ένα αρχαίο αγαλματίδιο. Όντως το κλέβουν, αλλά όταν το πηγαίνουν στο συλλέκτη, αυτός παθαίνει συγκοπή και αυτοί μένουν με το αγαλματίδιο στα χέρια. Και τώρα τι πρέπει να κάνουν? Ας πάρουμε μια γεύση από αυτή την ξεκαρδιστική κομμωδία. Συγχωρείτε, αλλά το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα... Καταλαβαίνω, αγαπητέ μου. Τα αγάλματα πάντα δημιουργούν μια περίεργη ατμόσφαιρα. Ορίστε, καθίστε παρακαλώ, περάστε. Καθίστε. Τι θα λέγατε για ένα ποσό 5.000 δραχμών? Αν το κάναμε 10.000... Θα μπορούσε να γίνει 15.000. Καλά. Στρογγυλεύω το ποσό. 30.000. Δραχμές. Βέβαια, εσείς τι νομίζετε. Δραχμές. Και ποια θα είναι η αποστολή μας? Μία διάρρηξης. Ωραίο, Ωραιότατο. Χαίρετε. Μα γιατί? Γιατί, κύριε καθηγητά. Είπαμε ότι είμαστε μπατηράκια, όχι διαρρήκτες. Αγαπητοί μου, βεβαίως και δεν αμφιβάλλω δια την εντιμότητά σας. Δι' αυτό άλλωστε εξέλεξα εμάς δι' αυτήν την αποστολή. Καλά, και αφού χρειάζεται δύο διαρρήκτες, γιατί δεν προσλαμβάνετε δύο επαγγελματίες να έχουν και οίκα? Δεν μου κάνουν. Ναι, αλλά και εμείς να κόψουμε το ψωμάκι από δύο εργαζομένους, δεν το πάει η καρδιά μας. Μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Βεβαίως. Η διάρρηξη που θέλω να αναλάβετε δεν είναι μία πράξη η οποία θα σας οδηγήσει στα σφυλακά. Όχι, θα μας οδηγήσει στο δημαρχείο να μας παρασημοφορήσουν. Και δεν μου το παρακαλώ. Όλα αυτά εδώ τα αποκτήσατε με αυτό, Παρακαλώ, κύριε. Παν ό,τι ευρίσκεται εδώ είναι νόμιμον. Και πώς σας ήρθε έτσι ξαφνικά? Εγώ, αγαπητοί μου, είμαι λάτρης της αρχαιολογίας. Έχω ταξιδέψει εις πολλάς χώρες και έχω συλλέξει πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Έχω εκδώσει δε και πολλά βιβλία. Τελευταίως πρόκειται να εκδώσω ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο πυλός και η χρησιμοποίησή του εις την αρχαία Ελλάδα». Ο Καζανόβας θα κλείσει τη βραδιά, αλλά και την εβδομάδα μας, 1/4 μετά τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Ναπολέων Ελευθερίου, σκηνοθεσία Σοκράτης Καψάσκης. Κομμωδία του 1963 με τους Κώστα Χατζηχρήστο, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρθα Καραγιάννη και άλλους. Ένας αγαθός χωριάτης, πιστεύοντας πως είναι ο νέος Καζανόβας, καταφθάνει στην Αθήνα για να κατακτήσει τις γυναίκες. Ο ξάδερφός του όμως, αναγνωρίζοντας την αδυναμία του στο γυναικείο φύλο, τον μπλέκει χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει σε μια μεγάλη απάτη. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν την άκρως αστεία κωμωδία που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Για σας την έπαθα τη δουλειά. Είσαι στη γυναίκα των ονείρων μου. Σκληρή. Σκληρή καρδιά.
Καημένε Καζανόβα. Καημένε Καζανόβα. Πέθανε απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. 62 χρονών πέθανε αυτός. Μη σε νοιάζει όμως. Θα συνεχίσω εγώ την ένδοξη δράση σου. Εγώ ναι. Ο Καζανόβας πέθανε. Ζήτω ο Καζανόβας. Θα κατεβείτε. Όχι, πηγαίνω στον Πειραιά. Α, στον Πειραιά, πάτε τότε να μείνω κι εγώ να σας κάνω παρέα. Γιατί εγώ όπου θέλω πάω. Εγώ είμαι καλεσμένος και από τον Πειραιά και από την Αθήνα. Δηλαδή έχω πρόσκληση και από την πρωτεύουσα και από το Επίνιο. Και μια και πάτε στον Πειραιά, προτιμήσω θάλασσα κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Δεν σε ενδιαφέρει τώρα, δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι λέτε όλες οι γυναίκες στην αρχή και στραπεύετε σαν σίκα της Καλαμάτας. Ξέρω τις γυναίκες εγώ. Έχω διαβάσει τακτική Δεκασανόβα, εγώ ξέρω. Ξέρω τις ερωτικές υποθέσεις. Μην συζητάτε. Καλά, όπως θέλετε. Γεια, φτάσαμε. Φτάσαμε, μπορώ να σας εξυπηρετήσω σε τίποτα. Ευχαρίστω. Πάρε την βαλίτσα. Μάλιστα. Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι καθώς 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η κωμωδία του 1997 «Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων». Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από όλους εμάς στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!